Δημάρχου κ. Εσελίδη Δημήτριου, αποφάσισε ομόφωνα την κάθαρση του μαθητή Ηλιάκη Ευστάθιου, ο οποίο επρόκειψε στον νομό Μαγνησία και ήρθε δεύτερο στην πανελλαδική κατάταξη επιτυχία στι πανελλαδικέ εξετάσει 2018, καθώ και όσων ακόμη μαθητών αρίστευσαν. Αγαπητοί του σκεπτημένοι, καλησπέρα σα. Είμαστε σήμερα εδώ για να βραβεύσουμε του μαθητέ και τι μαθήτριε των σχολείων του Δήμου Αλμυρού για την άριστη επίδοσή του στι πανελλαδικέ εξετάσει 2018, με την οποία θα εξασφαλίσουν την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για το είδο του και τον εξαίρετο χαρακτήρα του. Ο έπαινος που θα δοθεί σε κάθε μαθητή και μαθήτρια έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Είναι έπαινος όχι μόνο για την επιτυχία των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά κυρίως για την πολυετή προσπάθειά τους για να καταλήξουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μια ηθική αναγνώριση της αριστείας που έρχεται όχι σαν αποτέλεσμα τύχης, αλλά σκληρής προσπάθειας και μεθοδικότητας, εμπεριέχοντας βέβαια και απογοητεύσεις, αλλά και αγωνία καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής του ζωής. Αγαπητά μας παιδιά, αυτό που βραβεύουμε σήμερα είναι οι ατελείωτες ώρες διαβάσματος, το άγχος και η κούραση πολλών ετών που εσείς, η οικογένειά σας αλλά και η εκπαιδευτική σας έχετε περάσει. Τιμούμε την γνώση, την προσπάθεια, την επιτυχία. Ευχόμαστε όμως αποφοιτήσετε από τη σχολή που θα επιλέξετε και αριστεύσετε για την εισαγωγή σας αυτή, να είστε πάντα πρώτοι, να χαράξετε μια λαμπρή πορεία στον επιστημονικό σας τομέα, να σταδιοδρομήσετε για να αναπτύξετε τη δημιουργικότητά σας στη χώρα μας, ώστε να συνδράμετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάταση αυτής της χώρας, σταματώντας τη διαρροή των νέων αξιόλογων και ταλαντούχων ανθρώπων στο εξωτερικό. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι η σημερινή εκδήλωση. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς και είμαστε σίγουροι πως και μελλοντικά θα σημειώσετε ανάλογες επιτυχίες. Πολλά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για αυτά που καταφέρατε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018. Είναι τιμή για την πόλη μας να έχει σπουδαίους νέους και αργότερα πτυχιούχους επιστήμονες, αλλά και εξαίρετους ανθρώπους με ήθος. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στη ζωή σας. Στην πλακέτα που θα πάρετε είναι χαραγμένο ένα απόσπασμα της διδασκαλίας του Αριστοτέλη, ενός από τους πιο σπουδαίους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, ώστε να εμπνεύσει τη ζωή σας. Το άριστο δεν συμβαίνει ποτέ τυχαία. Είμαστε αυτό που κάνουμε πανηγυμένα. Ως εκ τούτου, η αριστεία δεν είναι πράξη, αλλά συνήθεια. Οι επιλογές μας και όχι η τύχη καθορίζουν πεπρωμένα. Αριστοτέλης. Παρακαλώ τον κύριο Δήμο που να πάρει το λόγο. Πριν αναφερθώ στη σημερινή συγκέντρωση και ως σύμβουλος της συγκέντρωσης αυτής, θα ήθελα να αναφερθώ ότι σήμερα βιώνουμε μια μεγάλη εθνική τραγωδία. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς στην Αττική, πάρα πολλούς αγνοωμένους και σήμερα εμείς σαν Δήμους, σαν Έλληνες, θα πρέπει να συμβάσουμε κι εμείς σε αυτό που συμβαίνει κάτι. Παίρνω την πρωτοβουλία και με τη συνέντευξη του πολιτικού αναρχικού που αρχίζονται σήμερα, να αναστείλουμε όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις τις οποίες κάνει ο Δήμος Αλμυρού επί τριήμερο, να συμβάλλουμε και συγχαρητήρια πολλά στην πρωτοβουλία των συλλόγων όλων του Αλμυρού που πήραν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο υλικό που θα χρειαστεί κάτω και θα συμβάλλει μέσα αυτό και ο Δήμος Αλμυρού. Συγχαρητήρια λοιπόν στους συλλόγους και την πρωτοβουλία την οποία πήραν και θα συμβάλλουμε και εμείς με το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να τεθέσει αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Θέλω επίσης να αναφερθώ ότι σήμερα είναι μια τιμή για την πόλη Αλμυρού. Έχουμε εξαίρετους μαθητές με ήθος, με χαρακτήρα, με πανελλαδικές επιτυχίες. Έχουμε σήμερα μαθητές αριστούχους που πρέπει να αποτελέσουν σήμερα τα πρότυπα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να οδηγήσουν σήμερα τη σκέψη και τη φιλοσοφία των υπόλοιπων μαθητών να ξεφύγουμε αυτά τα χαρουσύρια, αυτού να μιμούμαστε όλα αυτά τα χαζά τα οποία βρίσκουν στην τηλεόραση και να πάρουν παράδειγμα από αυτού του ανθρώπου που σήμερα είναι οι μαχητές της ζωής. Είναι αυτοί που βλέπουν τον στόχο, είναι αυτοί που αγωνίζονται για αυτόν τον στόχο, είναι αυτοί που θέλουν και διεκδικούν και κατακτούν την επιτυχία. Αυτό είναι το σημαντικότερο σήμερα μήνυμα που μπορεί να βγει μέσα από αυτή τη συγκέντρωση. Εμείς αυτά σαν Δήμος, εμείς θα δώσουμε μία πλακέτα. Μία πλακέτα η οποία δεν έχει κάποια ηλική αξία, αλλά είναι ένα μεγάλο σύμβολο να τους συντροφεύει σε όλη τη ζωή, είναι ενθύμιο αυτό το οποίο θα τους λέει κάθε μέρα ότι δεν πρέπει να τους παρατήσουν. Και θα πρέπει να πούν πολλά άλλα πράγματα. Ο χρόνος σήμερα και η εκδήλωση είναι πολύ διαφορετική. Αυτά τα οποία θα μπορέσουν να πούμε είναι ότι αυτά τα παιδιά μετά από ένα μήνα θα φύγουν. Θα φύγουν από τα σπίτια τους. Θα φύγουν από την καθοδήγηση της μητέρας και του πατέρα στην οικογένεια μέσα. Θα κοιτάξουν να πάνε σε κάποιες άλλες δουλειές, σε κάποια άλλα σπίτια, με κάποιους άλλους διαφορετικές γνώσεις, με κάποιους άλλους διαφορετικούς στόχους. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ όμως ότι οι φίλοι σας, αυτοί που σας αγαπάνε,
σε αυτούς που μπορεί να κουμπίσετε, είναι η οικογένειά σου και οι συγγενείς σας. Πολλά παιδιά από εδώ πέρα μέσα φύγανε για να διεκδικήσουν μια καλύτερη φοιτητική ζωή. Σκεπτόμενοι ότι φεύγοντας από την αγκαλιά της μάνας και του πατέρα, έχετε απελευθερωθεί. Ότι θα γυρνάτε ό,τι ώρα θέλετε στα σπίτια, θα κοιμάστε όποτε θέλετε, θα κάνετε ό,τι θέλετε. Νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι αυτός. Σήμερα ο στόχος είναι στα χέρια σας. Είναι ένας αγώνας για τη ζωή. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις σήμερα όλων των νέων παιδιών. Τα βιώνουμε σαν δημόσιο. Τα βιώνουμε σαν δήμο. Ο καθένας από εσάς θα πρέπει να αρχίσει να αγωνίζεται, να κατακτήσει πλέον τη ζωή. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι συγκυρίες οικονομικές παλαιότερα που μπορούσε ο πατέρας δουλεύοντας να συντηρήσει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στον Στάθιο Ηλιάκη και νομίζω ότι μου δίνετε το δικαίωμα και οι γονείς και εσείς οι μαθητές χωρίς να παραλείψω τη δική σας τη συμμετοχή, γιατί είστε αριστούτοι και είστε επιτυχώντες όλοι σας που βρίσκεται εδώ. Επιτυχώντες είναι όλα τα παιδιά που είναι στο σχολείο. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση να ξεχωρίσουν τους καλύτερους, τους καλούς και τους υπόλοιπους καλούς. Ο Στάθης Ηλιάκης, τον οποίο έχω μια πάρα πολύ φιλική σχέση, όσο και να σας φαίνει παράξενο ότι έχουμε 50 χρόνια διαφορά, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον Στάθη. Από πολλά χρόνια πριν θαύμαζε και επαινώ το χαρακτήρα αυτού του παιδιού. Είναι πάρα πολύ προσβλημένο. Έχει στόχους. Έχει αυτή τη στιγμή την αγάπη για το αύριο, αγωνίζεται και αυτή τη στιγμή είναι αγριζόμενος. Για να μπορέσει να τα απεξέλθει στα καθημερινά έξοδα και στα μεθαυριανά έξοδα του οποία θα επιτεθούν. Ο Δήμος Αλληλού τιμά σήμερα, πέρα από την πλακέτα του Στάθη Ηλιάκη, με ένα χρηματικό ποσό, το οποίο αυτό θα το ξανασυζητήσουμε και θα το ξαναδούμε. Και επίσης, στην προσπάθεια αυτή βρίσκουμε συνειδητοπόρο και τον κύριο Τσιμά, τον Πάμπη, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλες αγαθεωργίες στο νομό Μαγνησίας, γνωρίζεται πάρα πολύ καλά για το νοσοκομείο του Βόρου, για πόσα χρήματα έχει διαθέσει για μηχανήματα στο νοσοκομείο Βόρου και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο χρειάζεται να αναφέρω. Ο κύριος Τσιμάς με πληροφορήθηκε γιατί την απόφαση, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ένα ποσό τάδε μπορεί να πάει στο τάδε κατάστημα, να μην το αναφέρω, και να πάρει όλα τα ηλεκτρικά είδη τα οποία αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να φτιάξει το καινούργιο σπίτι, το οποίο σίγουρα χρειάζονται αυτές. Επίσης, κάνουμε και άλλες προσπάθειες και θα βρούμε και άλλους συνειδητοπόρους, τα οποία στη συνέχεια θα μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο και εμείς να συμβάλλουμε στη μάθηση από το παιδί μου. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο. Τελειώνω με αυτά τα τρία πράγματα τα οποία είπα. Ότι φεύγοντας από εδώ, ποτέ κανένας από εσάς δεν θα ξεχάσει ότι στους φίλους τους οποίους πάντα μπορεί να εμπιστεύετε και να ακουμπάει πάνω είναι η οικογένειά του. Είναι πολύ σημαντικό. Και αν θέλετε μπορώ να το πω κατά κάποιο τρόπο ψυχολογιστικά ότι αυτό είναι και ένα προτέρημα, είναι ένα προνόμιο της περιφέρειας, της επαρχίας. Που έχουμε μια προσωπική σχέση. Είμαστε εμείς οι γονείς που παρακολουθούμε την πορεία τη δικιά σου στο πέλας δίπλα και όλων των παιδιών. Είμαστε αυτοί που θα ενημερώσουν την οικογένεια, τον πατέρα και τη μάνα για κάτι στραβό το οποίο θα δούμε ενδεχομένως σε κάποιους από εσάς. Στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχει. Είναι άγνωστο για ένα διαμέρισμα με το διπλανό είναι άγνωστο κάτι. Αυτό είναι ένα προνόμιο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κοιτάξτε τις σπουδές σας. Βάλτε αυτόν τον στόχο τον οποίο βάλατε όλα αυτά τα χρόνια και να συνεχίσετε πάντα έχοντας στόχο και σε αυτόν οδηγηθείτε στη συνέχεια της πορείας της ζωής σας. Γιατί οι καταστάσεις και οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Μπράβο, παιδιά, σας συγχαίρω και αυτή τη στιγμή σας έχουμε μια καλή φοιτητική ζωή να είναι πάντα με ευτυχία, με στόχους και με επιτυχίες. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά και μπράβο σας. Δύο λόγια πρώτης αγώνας. Κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια για την εκδήλωση αυτή που κάνετε για τα παιδιά μας σήμερα. Έχετε ψηφίσει περίπου στο προηγούμενο Συμβούλιο ένα σχετικό ποσό πολύ μικρό, το οποίο εγώ το θεωρώ τόσο μικρό, ούτως ώστε να το κάνουμε αναπροσαρμογή, ούτως ώστε και προτείνω την τουλάχιστον 15.000 και αναλόγως θα πάρω τα παιδιά. Ιδίως για τον Στάθη τον Ηλιάκη, ο οποίος αποτελεί ένα εθνικό κεφάλαιο, όχι δημοτικό, όχι, αλλά θα είναι και παγκόσμιο για μένα κεφάλαιο, πρέπει να το δώσουμε
τα πρώτα βήματα να το βοηθήσουμε. Θέλω να μου δώσετε την υπόσχεση ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το φέρουμε θέμα για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την ευκαιρία. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο σαν τραπέζι με παρατά, αλλά όλα τα παιδιά που θα πούμε. Ειδικά όμως αυτοί που είναι παρατές αξίζουν την ιδιαίτερα συγχαρητήρια γιατί αρίστασε. Μια συμβουλή όμως. Η αριστεία πετέθηκε σε ένα στόχο. Από εδώ και πέρα σε ένας αγώνας για να ακολουθήσουν άλλες αριστείες και να επαληθεύσει και αυτό που είπε ο κύριος Στράβος, ο πρόεδρος, ότι να αποτελείται όχι μόνο ο Στάτης, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, εθνικό και παγκόσμιο σχέδιο. Να στηρίξετε δηλαδή τον άνθρωπο, να βάλετε τις γνώσεις, γιατί αυτό έγινε καταφέρατε τώρα, για να κάνω όλα μπροστά. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Ράβου, συμφωνώ εγώ, να το δούμε στο Συμβούλιο και να κάνετε ό,τι αντίστοιχε σε αναπροσαρμογέ χρειάζεται. Πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τα παιδιά μας, τις μαθήτρες και τους μαθητές του λυκείου μας, που κατάφεραν να ειδικήσουν στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιτυχία σας αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας επίγοντας προσπάθειας και των κόπων που καταβάλλατε όλα αυτά τα χρόνια. Η επιτυχία αυτή ανήκει εξ ολοκλήρου σε εσάς, στις οικογένειές σας, αλλά πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, να θυμόσαστε πάντα τους δασκάλους σας από το Δημοτικό Σχολείο και τους καθηγητές σας που είχατε στο γυμνάσιο και τον ίδιο που σας δώσαν και αυτή τις βάσεις. Κατά κύριο λόγο όμως, η επιτυχία αυτή ανήκει σε εσάς και την οικογένειά σας. Εύχομαι η επιτυχία αυτή να αποτελέσει το εφαλτήριο για νέα όνειρα, νέες φιλολογίες και νέες μεγαλύτερες επιτυχίες να έχετε στη ζωή σας. Πετύχατε σε μια περίοδο που η πατρίδα μας περνάει δύσκολες μέρες. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί τρομοπέδι ή να μειώνει τις φιλοδοξίες σας. Διότι σε εσάς, διότι από εσάς περιμένουμε πολύ περισσότερα. Η πατρίδα μας θα πρέπει να αναγεννηθεί και να ανασυγκροτηθεί. Άρα στη δικιά σας τη γενιά και στα δικά σας τα μυαλά ποντάρει. Και περιμένουμε από εσάς πολύ περισσότερα και να μην την ξεχνάτε ποτέ. Εύχομαι τα όνειρά σας και οι φιλοδοξίες σας να συνεχίσουν και να είναι μεγαλύτερα. Και οι προσπάθειές σας ακόμη περισσότερο και οι επιτυχίες σας ακόμη μεγαλύτερες. Εγώ σας εύχομαι να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, να έχετε δύναμη και να έχετε καλή σταδιοδρομία σαν ακαδημαϊκοί πολίτες πλέον και σαν νέοι φοιτητές. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παιδιά που προσπάθησαν και απέτυχαν. Πιστεύω ότι με μια καλή προσπάθεια θα έχουν και αυτά μια καλή επιτυχία του χρόνου. Έτσι, άλλωστε δεν είναι μόνο οι σπουδές που καταξιώνονται κάποιος κοινωνικά και στη ζωή. Η ζωή κρύβει πολλές εκπλήξεις και έχει και πολλές δυσκολίες. Σας εύχομαι και πάλι συγχαρητήρια. Να δούμε τι είστε και ο βουλευτής Μαρκησίας, κύριος Μπουκόλος Χρήστος, που θα μας συγχαιρετήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας και Πολιτισμού, αγαπητοί συνδημότες, γονείς των μαθητών, φίλοι και φίλες, αγαπητοί μαθητές που μας κάνατε πραγματικά περήφανους με τις επιδόσεις σας. Σήμερα το μυαλό όλων μας είναι εκεί σε αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Αττικής και στην εκατόμβη θυμάτων που προκάλεσε η πύρινη λέλαπα. Είναι βαρύ το πένθος για τη χώρα και είναι η σημερινή εκδήλωση πράγματι μια όαση αισιοδοξίας που μας κάνει να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Βλέποντας τα δικά σας πρόσωπα, αυτή η αισιοδοξία εντείνεται και είμαι βέβαιος πως
αν όλοι οι μαθητές αντιγράψουν τη δική σας προσπάθεια, πράγματι το μέλλον της πατρίδας, όπως είπαν και προλαλήσαντες δημοτικοί σύμβουλοι, θα είναι καλύτερο. Θέλω ειλικρινά να συγχαρώ τους αριστούχους μαθητές. Υπήρξε η επιβράβευση των κόπων σας, αυτή η επίδοση που καταγράφηκε πριν από λίγες μέρες. Θέλω όμως να συγχαρώ και το Δήμο Αλμυρό, στο πρόσωπο του Δημάρχου, για την πρωτοβουλία αυτή να σας χειροκροτήσει, να σας συγχαρεί και να σας χτυπήσει στην πλάτη λέγοντας ότι όλη η πόλη είναι δίπλα σας. Όλη η πόλη είναι δίπλα σας και θα σας στηρίξει και στα επόμενα βήματα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους εσάς. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που τα κατάφεραν χωρίς να αριστεύσουν, αλλά και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν. Γιατί η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας για την αριστεία. Οι στόχοι αλλάζουν, μεγαλώνουν, δυσκολεύουν, αλλά παιδιά σαν και εσάς το στόχο προσιλωμένα τα καταφέρνουν πάντα πιο εύκολα. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια και στους γονείς σας που ήταν συμπαραστάτες όλον αυτόν τον καιρό. Είχα την εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, με την πρόσκληση ότι θα βραβευθεί ο πρώτος των πρώτων, ο Στάθης Ιλιάκης, και δεν με ερήμησα για τα υπόλοιπα παιδιά και τους δίδω μόνο τα ολόθερμα συγχαρητήριά μου. Ιδιαίτερα για τον Στάθη τον Ιλιάκη, χωρίς να τον γνωρίζω, θα μου επιτρέψετε να πω δύο κουβέντες. Θα ήθελα πρωτίστως να τον συγχαρώ, γιατί αντιμετώπισε την όποια δεξιότητα της ζωής με ψυχική δύναμη. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για τον τρόπο που αντιμετώπισε την επιτυχία του. Διάβασα τις δηλώσεις του και είδα ένα παιδί που δεν κυριεύθηκε από την αλαζονία της πρωτιάς. Μίλησε και για τους συμμαθητές του. Μίλησε και για τους συμμαθητές του που δεν πέτυχαν. Μίλησε και για την ανάγκη κοινωνικής ζωής. Μίλησε και για την ανάγκη ενασχόλησης με άλλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Και αυτό πραγματικά με εντυπωσίασε. Είδα ότι είναι μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη προσωπικότητα και θα συμφωνήσω με αρκετούς από τους προλαλήσαντες που μίλησαν για πραγματικά εθνικό κεφάλαιο. Όχι μόνο στο πρόσωπο του Στάθη, αλλά όλων των παιδιών που είναι σήμερα μαζί μας και αυτών που δεν είναι. Θα μου επιτρέψει ο αγαπητός Στάθης. Ένα μικρό προσωπικό δώρο, να τον παρακαλέσω να έρθει να το παραλάβει. Είναι ένας μικρός χωρητός υπολογιστής που σίγουρα θα τον χρειαστείς για το ξεκίνημά σου στο Πολυτεχνείο. Ένα πολύ μικρό συμβολικό δώρο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγα χρόνια θα χειρίζεσαι τους υπολογιστές της NASA. Ελπίζω να έχει η πατρίδα μας αντίστοιχους υπολογιστές τότε για να τους χειρίζεσαι. Συνέχισε και εσύ, Στάθη, και όλα τα παιδιά τα δύσκολα μονοπάτια της γνώσης μέχρι την κορυφή, την οποία μπορείτε να κατακτήσετε, γιατί το αξίζετε. Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε περήφανοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Οφείλω να πω ότι απόψε νιώθω ιδιαίτερη χαρά, αλλά και ζήλια. Ζήλια για όλους εσάς που είστε εδώ μπροστά, οι άρεστοι, και ζήλια και για τους γονείς και για όλους εσάς που, αν εμείς είμαστε μια φορά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που σας έχουμε σαν μέλη της τοπικής κοινωνίας, μπορώ να σκεφτώ πόσο είστε εσείς που έχετε αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά για να βγουν εδώ, ξεκίνησαν από σπίτια, με λίγες ή πολλές δυσκολίες, αλλά πάνω σίγουρα με πολύ αγάπη, με πολύ κουράγιο που τους δώσετε όλοι εσείς που τα στηρίξετε, για να είναι σήμερα με τη δική τους βέβαια μεγάλη προσπάθεια εδώ. Και είναι χαρά για μας, σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα, να είστε εκείνοι που είστε οι σύγχρονοι Ολυμπιονίκες μας. Μακάρι να έχουμε τύχει να τα γκρεμίσουμε. Με πολύ χαρά σας έχουμε εδώ και ελπίζουμε σε πολύ μεγάλες επιτυχίες για το μέλλον. Πολλά πολλά μπράβο, πολλά μπράβο και ευχαριστούμε που είστε παιδιά του Αλμυρού. Το τράπεζο θα ξεκινήσει με τον μαθητή του Γενικού Λυκείου Αλμυρού, Ηλιάκη Στάθη, ο οποίος είπαμε ότι όχι μόνο αρίστησε, αλλά πρόδευσε στους μαθητές όλες τις μαθησίες και φέρθηκε τη δεύτερη καλύτερη εκδήλωση στην Ελλάδα με 19.540 μόρια. Ο Στάθης είναι ένας μαθητής. Yeah.
κύριος Δήμαρχος να κάνει την αποδομή.
Ένα στέμι λέγαμε αρχαίοι μου πρόγονοι, ένα στέμι λέμε και εμείς τώρα. Και στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχει και η Ελλάδα της διάκρισης. Συγχαρητήρια. Κλείσουμε την εκδήλωση. Παρακαλούμε όλους τους βραβευτέντες να σηκωθούν για μια φωτογραφία ομαδική και του Δραματικού Συμβουλίου όλους. Και μετά από αυτό να κατεβείτε στον κάτω όροφο, υπάρχει ένα μικρό κέρασμα για όλους σας. Σήμερα να δείξουμε στους υπόλοιπους μαθητές να μπορέσουν να διδαχθούν.